Χριστός Ανέστη, ευαισθημότατε πρόσωπο του Συγγνωματάς Μητροπολίτου, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θα πω μερικά λόγια για τα... Ακούγομαι? Ναι. Θα πω μερικά λόγια για τα πνευματικά συμφραζόμενα στην Καπαδοκία τον 19ο αιώνα, έτσι ώστε όλοι μας να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για να κατανοήσουμε καλύτερα το πνευματικό περίγυρο μέσα στον οποίο μπορεί να ενταχθεί και αυτή η σημαντική παράδοση τόσο της τουρκόφωνης φιλολογίας όσο και η παράδοση, η μουσική η οποία θεμελιώνεται επίσης στην Οθωμανική γλώσσα. Στην Καπαδοκία, το γεωφυσικό περιβάλλον προσδιόρισε εμπολής τη συλλογική μοίρα και κατά συνέπεια η Πατρώα Γη εξώθησε τους ανθρώπους της στα ξένα. Οι ποιοτικές ανάγκες των πληθυσμών της μικρασιατικής ενδοχώρας τον 19ο αιώνα παρέμειναν επί μακρών καθυλωμένες στο ζωτικό ελάχιστο. Υπήρξαν ούκο λίγες περιπτώσεις μάλιστα, κατά τις οποίες η παραγωγή και η καρποφορία έφτασαν σε κατώτατα όρια. Η ανάγκη υπέρβασης της άπορης πραγματικότητας, η επιθυμία εκπλήρωσης εκείνου που βρίσκεται πάνω και πέρα από το στοιχειώδες, προξένησαν επομένως ένα ρεύμα αποδημητικό, ολοένα πυκνότερο στο διάβα του αιώνα. Η Κωνσταντινούπολη θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο πόρο έλξης, με διάμεσους σταθμούς πόλης μικρότερης εμβέλειας, στα νότια την Ταρσό, τα Άδανα, τη Μεσσίνα και στα δυτικά το Ικόνιο, την Άγκυρα αλλά και τη Σμύρνη. Αποδέκτης του μεταναστευτικού κύματος υπήρξε επίσης και ο ελλαδικός χώρος. Μέσα από τους διάβλους που εκείνοι δημιουργούν, θα σταλούν διδάσκαλοι, νηπιαγωγοί καθώς και σχολικά βιβλία στους ομοδόξους. Φορείς των μεγαλεπίβολων αυτών σχεδίων θα γίνουν οι σύλλογοι, όχι μόνο οι μικρασιατικοί, αλλά και ορισμένοι ελλαδικοί. Στην αρχή ευάριθμοι, θα αρχίσουν να πληθαίνουν προς τα τέλη του αιώνα και στις αρχές του 20ου, με προεξάρτοντα τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης, που ιδρύθηκε το 1861 και αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο σε εκλογικό επίπεδο ανάμεσα στους Ορθοδόξους επικρός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τους πολίτες του Ελληνικού Βασιλείου. Πολλοί από τους εγκατεστημένους στην πόλη Καπαδόκες, μερικοί σπουδασμένοι και στην Αθήνα, αλλά και ελλαδίτες σταλμένοι στη Μικρασία για τον σκοπό αυτό, θα στρατευτούν ιδεολογικά και θα εργαστούν ως διδάσκαλοι, κληρικοί, αλλά και γιατροί και νομικοί για την εκπαίδευση των ομοδόξων. Στην αυγή του 19ου αιώνα, οι προσπάθειες για την γλωσσική αφύπνιση των πληθυσμών της Ανατολής θα στηριχθούν στο μοναδικό συνδετικό στοιχείο, τη θρησκεία. Ο Ορθόδοξος κλήρος εργάστηκε για την καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος του πυμνίου του πολύ πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το πρώτο συστηματικό ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε στην Κεσάρια από τον ιερομόναχο Γερμανό, έναν χριστιανό της Συρίας, το 1792. Όπως εύστοχα περιγράφει ο Εμμανουήλ Τσαλίκογλου, την εποχή που ακόμα και πυκνοκατοικημένες από ελληνοορθοδόξους περιοχές δεν διέθεταν ελληνικό σχολείο, οι Καπαδόκες δημιούργησαν το πρώτο στην καρδιά της αυτοκρατορίας. Η αφαίρεση των εγγράμματων από τον εκκλησιαστικό χώρο θα δημιουργήσει για πρώτη φορά ένα σώμα πεπαιδευμένων λαϊκών. Οι λόγοι της Καπαδοκίας διαμοιράζονται γεωγραφικά σε όσους σταδιοδρόμησαν οριστικά στα ξένα και σε εκείνους που ύστερα από τις σπουδές τους στα μεγάλα σχολεία του κέντρου περιταραχώθηκαν στην Μητρόπολη. Στην πρώτη κατηγορία συναριθμούνται ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης και ο καθηγητής Δημήτριος Μαυροφρύδης, συντοπίτες από το Ανδρονίκη. Και οι δύο επέλεξαν την πρωτεύουσα του ελλαδικού κράτους ως χώρο πρόσφορο για την ανέλυξή τους. Υπήρξαν όμως και εντόπιοι,
ο Σεραφείμ Ρίζος και ο Αναστάσιος Αγγελίδης στην Ασό, ο Αναστάσιος Λεβίδης στο Έβερι, ο Φίλιππος Αριστόπουλος και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στον Εύσεχη και πολλοί άλλοι επώνυμοι στην εποχή τους και στον χώρο τους, σήμερα δυστυχώς στην αφάνεια. Οι λόγοι είναι γλωσσικά δυσυπόστατοι. Ορισμένοι επιλέγουν την ελληνική γλώσσα για να εκφραστούν, άλλοι απευθυνόμενοι σε κοινό τουρκόφωνο προκρίνουν την καραμαλίδικη γραφή, ενώ οι περισσότεροι ακροβατούν ανάμεσα σε δύο κόσμους, αντικατοπτρίζοντας εύλογα την ιστορική συγκυρία. Τόσο οι ίδιοι, όσο και οι αναγνώστες τους διανύουν ένα μακρύ μεταβατικό στάδιο. Ενδεικτική της βιφυΐας είναι και η μεγάλη παραγωγή έργων που γεφυρώνουν την απόσταση ανάμεσα στις δύο γλώσσες. Λεξικά, γραμματικές, ελληνοτουρκικοί διάλογοι αυτονούν. Απευθύνονται όχι μόνο στις σχολικές ηλικίες, αλλά και στους ενήλικες. Ένα σκέλος των πνευματικών τους αναζητήσεων ανήκει στην λεγόμενη τουρκόφωνη φιλολογία. Περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο της ποσοστό μεταφράσεις ξένων έργων και σπανιότερα πρότυπα κείμενα. Πρόκειται για μια συγγραφική λειτουργία μετακένωσης που μεταφέρει δηλαδή στο κοινό της Ανατολής τις αξίες ενός άλλου πολιτισμού. Δειγματοληπτικά θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τις παροιμίες Σολομόντος που μεταφράστηκαν από τον ιερομόναχο Γερμανό στο πνευματικό κλίμα της Καπαδοκίας και διαβάστηκαν στις αρχές του αιώνα. Λίγο αργότερα τα φυσιογνωμικά του Αριστοτέλη, στην καραμαλίδικη εκδοχή του, οφείλονται και πάλι σε λόγιο της Κεσαρίας. Ενώ το 1864 ένας ομογενής από το Ταυλοσσούν συμπράττει με έναν άλλον από το Φερτέκι στην έκδοση των απομνημονευμάτων του Ναπολέοντος Μοναπάρτη. Πέρα από όσους Καπαδόκες και μη, στάθηκαν κινητήριες δυνάμεις για την έκδοση βιβλίων στην καραμαλίδικη γραφή. Μια τέτοια κυρίαρχη μορφή αποτελεί και ο Ευαγγελινός Μισαηλίδης, υπήρχε και το αναγνωστικό κοινό, εκείνοι προς τους οποίους τα βιβλία απευθύνονταν. Κάποιοι αγόραζαν, διάβαζαν και άλλοι άκουαν. Το γραπτό κείμενο έφτανε στα αυτιά τους μέσα από την προφορική παράδοση. Εν τούτης, αποδέκτες του καραμαλίδικου βιβλίου δεν ήταν μόνο οι μακρινοί κάτοικοι της Ανατολής, αλλά και οι συγκροτημένες ομάδες του Εθνικού Κέντρου. Ξεφυλίζοντας τους τίτλους και τα κείμενα των μεταφρασμένων έργων, βρίσκουμε πλάι-πλάι στα μέσα του αιώνα τον Ρομισόνα Κρούσο με τον Έσοπο, ενώ λίγα χρόνια πριν παρελάβουν η Θεά Αθηνά με τον Δίκαιο Αριστίδη και ο βασιλιάς Λοδοβίκος με τον Αρασκουκό. Μέσα στη δεκαετία του 1880 πυκνώνουν και οι γαλλικές επιδράσεις, κυκλοφορούν και σε δεύτερες εκδόσεις ενίοτε μεταφράσεις έργων του Δουμά, του Ευγενίου Σι, του Πολ Δε Κοκ, του Ξαβιέ Ντε Μοντεφέν. Την ίδια περίπου εποχή δεν θα λείψουν και αναφορές στο έργο του Μοντεσκιού. Το 1885 θα εκδοθούν στα Καραμαλίδικα οι μεταμορφώσεις του Οβιδίου, λίγο αργότερα ο Τηλέμαχος του Φενελών, ενώ από το λογοτεχνικό πανόραμα δεν θα λείψει και ένας Αμερικανός, που ανθολογείται το 1889, ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. Οι συγγραφικές επιδόσεις των Καπαδοκών στο άλλο σκέλος της παιδείας τους, την ελληνική γλώσσα, παρακολούθησαν ως έναν βαθμό τα πνευματικά ρεύματα του νεοελληνικού λόγιου χώρου. Ανταποκρίθηκαν στις τάσεις που ανέπτυξε στην Ελλάδα τη ρομαντική ιστοριογραφία. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολεως έδωσε όθηση προς ανάλογες κατευθύνσεις, συντελώντας το να γίνει μια προγραμματική μεταστροφή προς θέματα λαογραφίας και τοπικής ιστορίας που άλλωστε απασχολούσαν σημαντικό τμήμα και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για την Καπαδοκία η απαρχή είχε γίνει παλαιότερα, με ένα πρόδρομο έργο, την ιστορική περιγραφή της μεγάλης ατραπίας του εικονίου του Πατριάρχη Κυρίλλου του Έκτου, έργο που βρήκε συνεχιστές μόνο αρκετές δεκαετίες μετά, όταν οι ιστορικές συνθήκες ήταν ευεπίφορες για ανάλογους προβληματισμούς. Τότε, στις αρχές του αιώνα, ακόμα
ακόμα η ανάγκη για εθνική αυτογνωσία δεν αποτελούσε συλλογικό αίτημα. Θα εμφανιστούν λοιπόν στα μέσα χρόνια μια σειρά μονογραφιών ή και άρθρων που αναδεικνύουν την ιδιοσυστασία του κάθε τόπου, έχοντας οπτικό επίκεντρο των αναζητήσεών τους την αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας και την σύνδεση με την αρχαιότητα. Πολλοί θα εκδώσουν ολοκληρωμένες μελέτες, όπως ο Νικόλαος Ρίζος και ο Ρίζος Ελευθεριάδης για τη Συνασό, ο Αναστάσιος Λεβίδης για τις εν μονολίθις μονές, ο Σημεών Φαρασόπουλος για τα σύλλατα, ο Παύλος Καρολίδης και ο Ιακύμ Βαλαβάνης, ο καθένας για τα καπαδοκικά του. Αν επιχειρήσει κανείς να φέρει στο νου του την πορεία της Καπαδοκίας στο ξεδίλυγμά της από τις αρχές του 19ου αιώνα έως την καταστροφή, παρακολουθώντας το διάγραμμα της παιδείας, θα πρέπει να αναμετρηθεί με όχι ευκαταφρόνητη σειρά αλλαγών. Από μια κοινωνία παραδοσιακή, τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου ο συνεκτικός ιστός υπήρξε η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, σε έναν σχηματισμό που, χειραφετούμενος από το ασιατικό στοιχείο, σταδιακά διατηρεί αλόβητη την πίστη του, εντασσόμενος όχι χωρίς αντιστάσεις στο σύστημα αξιών του νεοελληνικού κράτους. Από μια κοινωνία δίχως διδασκάλους και σχολεία, σε μια επαρχία όπου το κάθε χωριό φιλοδοξούσε να τα αποκτήσει, ακόμα και όταν αυτό έμοιαζε ακατόρθωτο. Η μόρφωση και η ελληνομάθεια έγιναν μέσα σε λίγες δεκαετίες τα ιδεώδη προς τα οποία οι περισσότεροι πλέον έτοιμαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Βενέστης Κύριζου, το Κέντρο Εξαρτικών Σχολών έχει καταγράψει 1.500 οικισμούς της Μικράς Ασίας και αυτά που είπε ο κ. Μαντζούρης είναι καταδιαγραμμένα αναλυτικά σε σχέση με όλη αυτή την ποικιλότητα των στοιχείων και κυρίως ως προς τη γλώσσα. Και αναφέρομαι σε ένα αρχείο το οποίο εκτείνεται σε ένα έγκρος των 300.000 σελίδων, όλα καταγεγραμμένα, δυστυχώς επειδή ξεκίνησε τη δεκαετία του 30, δεν υπήρχαν τότε οι τεχνολογικές ευκολίες και δυνατότητες να καταγραφούν ηχητικά. Έτσι, αυτό που λέει ο κύριος Μαντζούρης είναι σωστό, λόγω αυτής της τεχνολογικής υποστηρίξεως, χάσαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε καπαδόκες τουρκόφωνους πρόσφυγες. Δηλαδή, μιλούσαν οι άνθρωποι στην ιδιωτική του γλώσσα που ήταν η τουρκική, αλλά δυστυχώς μεταφράστηκαν και καταγράφηκαν στην ελληνική γλώσσα. Θέκαμε αυτή τη δυνατότητα. Όσο σημαντική ήταν αυτή η πρωτοβουλία, το όραμα και η έμπνευση της Μέτρος Μελέρ, καταδεικνύεται και το συνδέω με αυτά που είπε ο κ. Μαντζούρης σε σχέση με τη συγκυρία που αντιμετώπισε ο Σίμων Καράν. Ακριβώς χάρη αυτή τη ιδιαιτερότητα της τουρκοφωνίας, η Μέτρο Μελέ είχε δώσει έμφαση και είπε να ξεκινήσουμε πρώτα την καταγραφή της Καπαδοκίας, επειδή έχει την ιδιαιτερότητα, επειδή δυστυχώς την αγνοούμε και μετά να περάσουμε στον υπόλοιπο μικρό.